Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας ακούει και ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών νομού Ηρακλείου. Ξεκινώντας μόνο από το πάρα πολύ απλό, εάν ακούσατε κάτι καινούριο που έχει βάσει των όσων υπόθηκαν χθες σε αυτή την 2-2,5 ώρων πρώτη θεματική συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, που πραγματικά να μας έλυσε απορίες ή να μας έδωσε χαμόγελα ανακούφισης αφορικά με την τσέπη μας, κύριε Χριστοφοράκη. Αν ακούσατε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Κάτι καινούργιο δεν ακούστηκε. Ήταν αναφορά σε μέτρα που θα ξεκινήσουν εφαρμόζοντα από το 2023 και μετά. Ήταν μια υπενθύμηση, αν θέλετε, των μέτρων που θα ισχύσουν για το έτος που ήδη διανύουμε. Μάλιστα. Ακατάσχετο για χρέη στο δημόσιο, γιατί εξαιτίας αυτής της πληροφορίας, το διάβασα στον Κυριακάτικο τύπο, σας κάλεσα και στο πλαίσιο της εκπομπής. Τι σημαίνει αυτό ακατάσχετο και για χρέη προς το δημόσιο, γιατί μέχρι στιγμής με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όπου υπήρχε παραθυράκι, έλλειψη ενημέρωσης, βλέπε παραθυράκι, αυτό δεν λεγότανε από κάποιους με αποτέλεσμα το ακατάσχετο να πηγαίνει υπερπίστως και πατρίδος. Τι ακριβώς είναι τούτο εδώ? Λοιπόν, να θυμίσουμε καταρχήν τι ισχύει σήμερα και για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς αναφερόταν στον Κυριακάτικο τύπο. Μέχρι σήμερα που μιλάμε για τα χρέη προς το δημόσιο, έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης, μάλλον με κάθε πολίτης, κάθε ενεργό αφημί φυσικού προσώπου στη χώρα, να δηλώσει έως και ένα και μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό. Πολλοί το ξέρουν σε ακατάσχετο, πολλοί το ξέρουν σε ακατάσχετη μισθοδοσία. Στην πραγματικότητα είναι ότι δηλώνουμε ένα λογαριασμό σε ένα τραπεζικό ίδρυμα έως του ποσού των 1.250 ευρώ μπορεί να χαρακτηριστεί ακατάσχετο ανεξαρτήτως τύψης των χρεών που έχουμε στη δημόσια διοίκηση. Αυτό που αναφερόταν στο Κυριακάτικο τύπο και φαίνεται ότι θα ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα είναι μία διάταξη που είχε περάσει σε νομοσχέδιο του 2019 και μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει βγει η υπουργική απόφαση και δεν έχει ενεργοποιηθεί από την ΑΔΕ. Είναι η προοδευτική αύξηση του ακατάσχετου ποσού. Τι θέλω να πω με αυτό? Οι πολίτες, εφόσον έχουν δηλώσει ένα ακατάσχετο λογαριασμό, ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους στο δημόσιο, είτε είναι αυτά ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι Υπουργείο Οικονομικών. Τηρούν τις προϋποθέσεις της ρύθμισης. Εφόσον πληρώσουν τις δύο πρώτες δόσεις της ρύθμισης, θα μπορούν να ζητήσουν αύξηση του ποσού, του ακατάσχετου ποσού. Η αύξηση αυτή δεν θα δίνεται δυνητικά. Υπάρχουν ήδη προϋποθέσεις που δίνουν την εξίσωση της αύξησης, που λένε το εξής πράγμα πολύ απλοποιημένα για να καταλάβει ο κόσμος, ότι η δόση στο ποσό των δόσεων που έχει καταβληθεί θα πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή που είναι το 3 καταρχήν και θα φτάνει έως το 4,5 όσο προχωράμε προς την αποπληρωμή των δόσεων. Αυτό το ποσό, εφόσον που θα προκύπτει, εφόσον είναι μεγαλύτερο των 1.250 ευρώ, αυτό το ποσό θα χαρακτηρίζεται ως ακατάσχετο πλέον και προοδευτικά θα αυξάνεται ανάλογα τον αριθμό των δόσεων που πληρώνει κάθε ρυθμισμένος οφειλέτης, έτσι για να το πω απλά. Ωραία. Άρα λοιπόν, όλα αυτά υπό προϋποθέσεις. Δεν μου λέτε, αν έχω εγώ σήμερα μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία και έχω ήδη ακατάσχετο το λογαριασμό μου και είναι μέχρι τα 1.200 ευρώ, παραμένω σε αυτή τη ρύθμιση και το πάω σε συνεννόηση λίγο παρακάτω ή μπορώ να ενταχθώ με τον ίδιο και σε αυτή την προοδευτική αύξηση ή πρέπει να έχω ένα καινούριο λογαριασμό? Θεωρώ ότι θα μπορούμε να παραμείνουμε και ήδη όσοι έχουν ρυθμίσει τις ενεργές και τηρούν τις ρυθμίσεις τους και δεν πρέπει να υπάρχουν και άλλες λήξεις πρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο, έτσι, για να μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Δηλαδή, παράλληλα με τις δόσεις που θα πληρώνουμε για τη ρύθμιση, θα πρέπει να πληρώνουμε και τις τρέχουσες φορολογικές διαφορές. Μάλιστα. Τώρα, πιστεύετε στα αλήθεια ότι εμείς που... Να ολοκληρώσω λίγο, γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι ισχύει ήδη. Αυτό αναμένεται να ισχύσει αφού εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και η αντίστοιχη εφαρμοστική εγκύκλειος από την ΑΔΕ. Ενώ έχει ψηφιστεί από το 19, δεν ισχύει. Είναι κάτι σαν την ασθένεια των λογιστών γι' αυτό. Έχει ψηφιστεί, αλλά δεν ισχύει.
Μην πάει ο κόσμος τώρα να δει τι θα φορολογείται, γιατί δεν έχει ακόμα βγει η υπουργική απόφαση. Την αναμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Εφόσον λοιπόν τεθεί σε εφαρμογή με υπουργική απόφαση, συγγνώμη, προϋποθέσεις, αν, θα, εφόσον κλπ. Αναρωτιέμαι, όταν ο καθένας από εμάς, θα το πω πάρα πολύ απλά, χρωστάει και τις Μιχαλούς που λένε στο χωριό μου, αν θα καταφέρει να έχει αυτό τον ακατάσχετο, έτσι όπως το λέτε, και αν θα πάει σε αυτή την προοδευτική αύξηση, εκτίμηση εσείς ως λογιστής, επειδή κρατάτε και λογιστικά πολύ κόσμο, πείτε μου στατιστικά, αλήθεια, μπορεί μεγάλος αριθμός, αν θέλετε, Ελλήνων φορολογουμένων να ενταχθεί σε αυτό? Εγώ θα σας πω το εξής πράγμα, το ανέφερα και στη σύσκεψη φορέων που είχαμε κάνει εδώ με τον κύριο Σταϊκούρα το προηγούμενο διάστημα, και θα επαναλάβω και εφόσον δοθεί ο λόγος στον Πρωθυπουργό. Θεωρώ απαραίτητη την επανενεργοποίηση των 120 δόσεων. 100-120, εν πάση περιπτώσει, μεγαλύτερο αριθμό δόσεων και όχι κάτω από 100. Για το σύνολο των φορολογουμένων, για το σύνολο των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, και όποιος ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση, από την πρώτη κιόλας δόση θα πρέπει να έχουμε άρση των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξη και άρση των κατασχέσεων. Η περίοδος κρίσης που είναι η χώρα είναι παραταταμένη. Και στην πρώτη ανάσα, μόλις βγήκε το κεφάλι της ελληνικής οικονομίας από το νερό, από τα μνημόνια, ήρθε η υγειονομική κρίση να μας πρόξει ακόμα πιο βαθιά. Στη συνέχεια ήρθε η κρίση η ενεργειακή. Η αγορά δεν έχει αυτό που λέμε ρευστότητα. Δεν υπάρχει ρευστότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και η όποια ρευστότητα ήρθε. Δεν λέω ότι δεν δόθηκαν χρήματα, ξέρετε, καθόλου την περίοδο του COVID, που όμως κάλυψαν πάγιες ανάγκες των επιχειρήσεων προκειμένου να διατηρηθούν ζωντανές. Ήρθε κάποια ρευστότητα το καλοκαίρι με την κίνηση στον τουρισμό, που κατά κοινή ομολογία ήταν εξαιρετική η χρονιά. Όμως και αυτή η ρευστότητα πάλι κάλυπτε προηγούμενων χρήσεων υποχρεώσεις. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχει αυτό που λέμε cash flow ρευστότητα τη μικρομεσαία επιχείρηση, ώστε να μην γίνει βιώσιμη για τα επόμενα χρόνια. Ξέρουμε όλοι μας ότι η χώρα μας δεν είναι μια χώρα που η γεωγραφία της, η οικονομική γεωγραφία, επιτρέπει μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Η ραχοκοκαλιά είναι μικρομεσαία. Πώς το είπατε, επανεργοποίηση των 100... Επανεργοποίηση των 120 δόσεων, τόσο σε φορολογικές όσο και ασφαλιστικά ταμεία, με ταυτόχρονη άρση των αναγκαστικών μέτρων φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μου λέτε, κύριε Χριστοφοράκη, είπατε και κάτι άλλο. Εφόσον μου δοθεί η δυνατότητα, θα το πω και στον Πρωθυπουργό, θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό? Έχουμε καλεστεί ως ένας φοροτεχνικών στη σύσκεψη φορέων, και εφόσον δεν ξέρω πόσοι θα είναι οι φορείς και πώς θα μπορέσουν να μιλήσουν, ξέρετε, δεν έχουμε και εμπειρία να έχουμε συσκέψει με τον Πρωθυπουργό. Εφόσον μας δοθεί ο λόγος, φαντάζομαι ότι θα μας δοθεί, θα είναι από τα ζητήματα που θα μπει από τη μεριά της δικιά μας. Μάλιστα. Τα ακούτε, φαντάζομαι, εσείς εκεί κάτω. Δεν απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Χριστοφοράκη. Φαντάζομαι τα ακούτε εσείς εκεί κάτω στο Αρκαλοχώρι, ότι θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη φορέων και εσείς παρακαλάτε ακόμα και σήμερα να έχετε ένα πεντάλεπτο μαζί του για να του πείτε πράγματα. Σας άκουσα και χθες στην εκπομπή του Μάνου Δασκαλάκη να το λέτε. Όπως επίσης άκουσα και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα και το Δήμαρχο. Θα τον υποδεχτώ, λέει, στο αεροδρόμιο Καστελίου, και φαντάζομαι ότι εκεί θα προλάβω να του πω 5 κουβέντες για αυτό το θέμα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να παρακαλάς τον Πρωθυπουργό για να του πεις ένα πράγμα? Το Πρωθυπουργικό Γραφείο και τα στελέχη και εδώ οι τοπικοί, τέλος πάντων η κομματική μηχανή και ό,τι κάνουνε, αυτά θα έπρεπε να τα είχαν εξασφαλίσει από την αρχή, διότι είναι ψηφισμένος από τον ελληνικό λαό. Οπότε φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δει όλους εκείνους όπου υπάρχουν αιτήματα για να τους δει. Δεν μου λέτε κάτι, επειδή μίλησε για την ακρίβεια στην χθεσινή συνέντευξη τύπου και είπε ότι μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ξέρετε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, προσπαθούμε εν πάση περιπτώσει να δούμε τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία με το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά νομίζουμε ότι θα συμβάλλει πολύ περισσότερο στη βελτίωση της κατάστασης, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, το Market Pass. Πιστεύετε κάτι τέτοιο, και πότε ανοίγει και ποιος έχει δικαιώσει
δικαίωμα. Με δύο κουβέντες σας παρακαλώ, γιατί και ο χρόνος με πιέζει. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Χριστοφοράκη, γιατί πιάσαμε το κουτσομπολιό. Να δώσουμε στον κόσμο δύο πληροφορίες. Πολύ πολύ γρήγορα, και φαντάζομαι ότι θα ανοίξει, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου η πλατφόρμα. Απαιτούνται κωδικοί τάξης, μπορεί να υποβληθεί λοιπόν είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο, αλλά αυτή τη φορά προβλέπεται στην υπουργική απόφαση και από τα ΚΕΠΙΑ, όποιους δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το αίτημα. Πολύ πολύ γρήγορα, δικαιούχοι είναι άγαμοι, υπόχρεση σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάσεις με εισόδημα έως 16.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ή φιλοξενούμενο στο νοικοκυριό. Για έγγαμους το όριο 24.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και φιλοξενούμενο στο νοικοκυριό. Ενώ για μονογονεϊκή οικογένεια ισχύει για τον έγγαμο 24.000 ευρώ εισόδημα συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ξεκινάει από ποιο ποσό, βάσει των όσων γνωρίζετε, να δίδεται? Το Υπουργείο Οικονομικών λύγει με την απόφαση που έβγαλε και την απορία που είχαμε όλοι μας σχετικά με τα αν θα πρέπει να ανεβαίνουν να αποδείξει την πλατφόρμα που καταστήματα τροφίμων κτλ. Και λέει το εξής, ότι το ύψος των αγορών στο οποίο θα χορηγείται η ενίσχυση είναι το 10% και υπολογίζεται στα 220 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό προς αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού έως το ποσό των 1.000 ευρώ. Δηλαδή θέλετε, μισό λεπτό, αυτό θα είναι άπαξ όμως, έτσι? Όχι, θα είναι για κάθε μήνα αυτό. Θα είναι για το μήνα από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο. Για αυτούς τους μήνες, για το εξάμηνο αυτό, θα λάβει κάθε δικαιούχος το ποσό που σας ανέφερα. Δηλαδή μια οικογένεια. Συγγνώμη. Από Φεβρουάριο έως Ιούλιο, για τον κάθε έναν που θα κριθεί δικαιούχος, την κάθε μία που θα κριθεί δικαιούχος, το ποσό θα είναι Φεβρουάριος, όπως είπατε, 220, όχι, Μάρτιος 220 κλπ. Μισό λεπτό. Είναι το 10% του 220. Α. Είναι το 10, όχι, μια οικογένεια, να το πω απλά, πατέρας, μητέρα και δύο παιδιά, είναι 52 ευρώ το μηνιαίο ποσό που θα δικαιούται να λάβει. Θα το λάβει στο σύνολό του εφόσον επιλέξει την ΑΕΛΗ κάρτα. Ναι, εάν επιλέξει να κατατεθεί το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό, θα λάβει το 80% του συγκεκριμένου. Ωραία, ποσού. Να ρωτήσω κάτι, πάτε στο σούπερ μάρκετ? Όχι πολύ συχνά, αλλά έχω εικόνα. Ωραία, για να δω πόσο σας φτάνουν αυτά τα 52 ευρώ για ένα σπιτικό με παιδιά να μπορέσουν να πάρουν πράγματα, ή ακόμα για έναν που δεν έχει παντρευτεί αλλά διατηρεί το νοικοκυριό του, αυτό το ποσό που του αναλογεί, αυτό το 10%, τι φτάνει να πάρει αυτή την ώρα από ένα ράφι? Δεν θα απαντήσω σε αυτό, θα σας πω ότι στον άγαμο είναι 22 ευρώ. Μπορεί καθένας να καταλάβει. Μπράβο. Πλουτίσαμε. Ακριβώς. Όπως το λένε οι συνταξιούχοι, πλουτίσαμε. Πλούτησε πάρα πολλοί κόσμος. Μάλιστα, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και όταν ανοίξει και η εφαρμογή αυτή και η πλατφόρμα, θα δούμε ακριβώς πώς είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, τώρα θέλετε να μου πείτε, γιατί με προκαλούμε, δεν μπορώ. Άμα δεν το πω, θα σκάσω, κύριε Χριστοφοράκη. 22 ευρώ για το διάστημα Φεβρουάριο-Ιουλίος. 22 ευρώ κάθε μήνα για τον άγαμο, για το διάστημα Φεβρουάριο-Ιούλιο. Αυτό είναι 6 μήνες επί 22 ευρώ, πάμε στα 100. Απαιτείται έρευνα αγοράς, συγγνώμη, δηλαδή, απαιτείται έρευνα αγοράς για να δει ο καθένας που δικαιούται αυτά τα 22 ευρώ που θα πραγματικά τον ανεκουφίσει, θα βελτιώσει την οικονομική του την κατάσταση, όπως ακούσαμε και χθες. Πώς και πού θα τα διαθέσει. Κύριε Χριστοφοράκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.